ο αντίκτυπος του πληθωρισμού στις επενδύσεις σας. Ο πληθωρισμός είναι μία μορφή οικονομικής πίεσης που μπορεί να εξαντλήσει σιγά σιγά τις αποταμιεύσεις σας. Είναι η αύξηση του κόστου ζωής που συμβαίνει όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα χρήματος σε κυκλοφορία. Ο πληθωρισμός θα ροκανίσει το σκληρά κερδισμένο εισόδημα και τις αποταμιεύσεις σας, καθώς οι τιμές αυξάνονται. Για να διατηρήσετε την εποπτεία των οικονομικών σας, πρέπει να καταλάβετε πως ο πληθωρισμός θα επηρεάσει τα περιουσιακά σας στοιχεία και πώς να τον αποφύγετε. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι ο πληθωρισμός θα μειώσει την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων και να λάβουν υπόψη τους αυτές τις διακυμάνσεις. Ας υποθέσουμε ότι ένα σκούτερ κοστίζει 100 ευρώ σήμερα και ο τρέχον πληθωρισμός είναι 2%. Το σκούτερ θα κοστίζει 102 ευρώ το επόμενο έτος, υποθέτοντας ότι οι τιμές αυξάνονται, σύμφωνα με τον πληθωρισμό. Αλλά πριν συνεχίσουμε, ας μην ξεχάσουμε να υποστηρίξουμε το κανάλι μας, αφήνοντας ένα like και subscribe. Απολαύστε! Πώς μπορεί να επηρεάσει τις επενδύσεις? Ο αντίκτυπος του πληθωρισμού στις επενδύσεις ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης. Επειδή λαμβάνετε την ίδια πληρωμή τόκων κάθε χρόνο, ο πληθωρισμός μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων με σταθερή ετήσια απόδοση, όπως τα κοινά ομόλογα ή τα τραπεζικά πιστοποιητικά καταθέσεων. Για παράδειγμα, αν λαμβάνετε μία πληρωμή 100 ευρώ κάθε χρόνο, αυτή θα είναι άχρηστη μετά από ένα χρόνο. Ο πληθωρισμός μπορεί να έχει μεικτή επίδραση στις μετοχές. Όταν η οικονομία πηγαίνει καλά, ο πληθωρισμός τίνει να είναι υψηλός. Οι εταιρείες μπορεί να πωλούν περισσότερο, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει την τιμή της μετοχής τους. Ωστόσο, οι εταιρείες θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερα για τους εργαζόμενους και τις πρώτες ύλες, μειώνοντας την αξία τους. Η απόδοση της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τη μετοχή μπορεί να καθορίσει αν ο πληθωρισμός βοηθά ή βλάπτει τις μετοχές. Από την άλλη πλευρά, τα πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός έχουν ιστορικά καλές επιδόσεις όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός. Όταν η αξία του δολαρίου πέφτει, χρειάζονται περισσότερα χρήματα για να αγοραστεί η ίδια ποσότητα χρυσού. Τέλος, ορισμένα περιουσιακά στοιχεία είναι συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό. Αποφέρουν περισσότερα κέρδη όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται και λιγότερα όταν ο πληθωρισμός πέφτει, με αποτέλεσμα πιο σταθερά συνολικά κέρδη. Ορισμένα ομόλογα και προσόδους χρεώνουν για αυτή τη λειτουργία. Πώς να προετοιμαστείτε για τον πληθωρισμό? Ο πληθωρισμός μπορεί να μειώσει την αξία των καταθέσεων με την πάροδο του χρόνου. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους πολλοί άνθρωποι δεν τοποθετούν όλα τα χρήματά τους στην τράπεζα. Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι προτιμούν να διατηρούν μέρος των χρημάτων τους σε δυνητικά υψηλότερης ανάπτυξης επενδύσεις, όπως μετοχές ή αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία συνήθως αποδίδουν ετησίως περισσότερο από τον πληθωρισμό παρά τον κίνδυνο μικρότερων κερδών ή απολύων. Όταν αποφασίζετε τι είδους επενδύσεις θα συμπεριλάβετε στο χαρτοφυλάκιο σας, θα πρέπει επίσης να εξετάζετε τον κίνδυνο πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός μπορεί να βλάψει τις σταθερές επενδύσεις, όπως τα ομόλογα και τις σταθερές προσόδους. Ορισμένοι επενδυτές προτιμούν να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκια τους, συμπεριλαμβάνοντας χρυσό ή επενδύσεις με δείκτη πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός είναι μια αναπόφευκτη δύναμη της αγοράς που δεν μπορεί να αποφευχθεί. Ωστόσο, προβλέποντας τον πληθωρισμό και εφαρμόζοντας μια υγιή επενδυτική στρατηγική, μπορείτε να μειώσετε τον αντίκτυπο του πληθωρισμού στις αποταμιεύσεις σας και στους μακροπρόθεσμους οικονομικούς σας στόχους. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε περισσότερα, κάντε εγγραφή τώρα.